το αδιέξοδο στη συνομιλία στην Ελβετία για το Κυπριακό προκλήθηκε λόγω υπερβολικών απαιτήσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται εδώ. Ενώ τα τουρκικά τηλεοπτικά κανάλια, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, βλέπουν αβέβαιο πλέον το μέλλον της διαδικασίας και των συνομιλιών αναστασιάρια κινδύ. Πιο συγκεκριμένα τώρα, η εφημερίδα Faber Turk, με τίτλο «Χωρίς αποτέλεσμα διαπραγματεύσεις για την Κύπρο», σχολιάζει ότι το αδιέξοδο προήλθε λόγω των υπερβολικών ετοιμάτων και της αδιάλακτης τάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το κρατικό πρακτορείο Ανατολού τώρα, που επικαλείται διπλωματικές πηγές, ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακινδύ το πάλευε μέχρι τελευταία στιγμή, αλλά δεν είδε τα βήματα που περίμενε από την ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως μεταδίδει. Σύμφωνα τώρα με την εφημερίδα Μιλιέτ, το εδαφικό, ο χάρτης αλλά και άλλα κριτήρια δεν συζητήθηκαν. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα για να λυθεί το θέμα των εγγύησεων που έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, όπως ισχυρίζεται η εφημερίδα. Η ελληνική και η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν είχαν μια ξεκάθαρη θέση για την πενταμερή και έτσι η διαδικασία κόλλησε, καταλήγει το δημοσίευμα. Όλος ο έντυπος τύπος σήμερα προβάλλει πάντως το θέμα με τον τίτλο ότι δεν βγήκε αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις για την Κύπρο. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται η είδηση εδώ. Ενώ τα τουρκικά κανάλια, όπως το κρατικό ΤΡΤ, μεταδίδουν ένα κλίμα αβεβαιότητας στις διαπραγματεύσεις τώρα. Το NTV επίσης βλέπει οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν εδώ και 1,5 χρόνο να καταλήγουν σε ένα θολό μέλλον, όπως μεταδίδει, ενώ επιρρύπτει την ευθύνη στην ελληνοκυπριακή πλευρά, σκοπός της οποίας ήταν, όπως λέει το τουρκικό κανάλι, να μην φτάσει σε λύση μέχρι τέλος του χρόνου, καθώς θα γίνουν προεδρικές εκλογές το 2018. Να σημειώσουμε τέλος ότι σε επίσημο επίπεδο δεν έχουμε ακόμη κάποιες αντιδράσεις εδώ, ενώ δεν προβάλλεται καθόλου το θέμα μιας πιθανής συνάντησης Τσίπρα-Ερντογάν. Άρα δεν υπάρχει καθόλου πληροφόρηση για την ημερομηνία, αφού δεν προβάλλεται καθόλου το θέμα αυτό, καθώς υπάρχει... Ακριβώς. Υπάρχει δεν έχουν κάνει την είδηση για το ενδεχόμενο συνάντηση. Υπάρχει εδώ μια πληροφόρηση για τις 4 του Δεκέμβρη, άρα σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε καμία ένδειξη από τουρκικής πλευράς. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και την ώρα που